Συνεχίζουμε με την Πολίνα την Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο τετριμένες ευχαριστίες φαινομενικά. Η πρώτη προς την κυρία Χαρά Λεξάκη, την αγαπημένη μου, η οποία πάντα μας ενώνει και η οποία ευτυχώς για μένα και για πολλούς και πολλές άλλους δεν ξεχνάει τους ανθρώπους με αναπηρία. Διότι γενικώς και ειδικώς, εμάς τους ταπεινούς και ταπεινές ανθρώπους με αναπηρία, μας ξεχνάνε. Και από τις δημόσιες συζητήσεις και από τις διαβουλεύσεις και από παντού. Επίσης, θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτό το πάνελ, ειδικώς, και που συνάντησα και κατηδίαν κυρίες που κάποιες τις έχω διαβάσει, κάποιες τις ήξερα, ας πούμε, σαν ονόματα κτλ. Και που συμπράττουμε όλες σήμερα εδώ μαζί και είμαστε και 4 γυναίκες, 5. Έτσι. Εντελώς αντιφεμινιστικά δηλαδή αυτό, ας πούμε. Είμαστε 5 γυναίκες, ναι, τον κριτικό φεμινισμό απέχει πολύ. Και 2 εγκληματολόγοι, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα είμαστε πολύ λίγοι εγκληματολόγοι, είμαστε και 2 εδώ. Λοιπόν, αυτά για να σπάσει ο πάγος. Τώρα, το δικό μου το θέμα, αυτά τα οποία θα σας πω εγώ σχεδόν από στήθους, φαίνεται ολίγον τι ξεκάρφωτο. Σε σχέση εννοώ με τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν μια συνεκτική δομή μεταξύ τους, τις υπόλοιπες εισηγήσεις και τα οποία έχουν μια ροή και είναι και λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Έλα όμως που δεν είναι και τόσο ξεκάρφωτο. Να πω εντελώς αναγνωριστικά ότι είμαι ένας άνθρωπος που προέρχομαι από το κίνημα των ατόμων με αναπηρία. Ήμουν κάποτε ελαφρώς θεσμική και έχω παραιτηθεί. Και επίσης βιώνω αναπηρία κατά άμεσο και έμεσο τρόπο και εγώ προσωπικά, αλλά και άνθρωπος από την οικογένειά μου, ο αδερφός μου. Ψυχιατρική. Αυτά εντελώς αναγνωριστικά. Λοιπόν, για τις ανάγκες της δικής μου παρέμβασης, θα ορίσω το ρατσισμό με τους όρους της υποτέλειας. Με τους όρους δηλαδή που συμπεριφορές, τάσεις, ενίοτε νομοθεσίες και ενίοτε και θεσμοί, εξαναγκάζουν ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση. Αυτός ο ορισμός είναι τον Γιώργο Τσιάκαλο, με δικά μου λόγια. Όλη αυτή η υποτελής διαβίωση, λοιπόν, θα διαπεράσει όλα αυτά τα οποία θα προσπαθήσω, στα οποία θα προσπαθήσω να σας εστιάσω ευθύς αμέσως. Βρίσκω 4 άξονες. Κάποιοι μπορεί να σας φανούν και απολύτως φυσιολογικοί και να μην θεωρήσετε ότι έχουν κάποιο ρατσιστικό υπόβαθρο. Βρίσκω 4 άξονες, λοιπόν, τους οποίους διαπερνά ένα ρατσιστικό πλέγμα, μία χρειά ρατσισμού, την οποία πάρα πολλές φορές, ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι κοινωνοί, οι συνάνθρωποι, δεν θέλουμε να τη δούμε. Μιλάω πάντα για τους ανθρώπους με αναπηρία, έτσι. 4 αυτοί άξονες είναι η ιατρικοποίηση, η ιδρυματοποίηση, η θυματοποίηση και ο θεσμικός ρατσισμός. Όσον αφορά την ιατρικοποίηση, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα πάρα πολύ βασικό, αν θέλετε, εγχείρημα και μια πάρα πολύ βασική διάσταση για να συζητάμε και πολιτικά και στο μεταξύ μας διάλογο, τον κοινωνικό, ένα πάρα πολύ βασικό ζητούμενο, λοιπόν, και ζήτημα είναι το ζήτημα του πώς ορίζουμε κάτι, ποια γλώσσα χρησιμοποιούμε και το πώς ενοιολογούμε, πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για ανθρώπινες εμπειρίες. Όσον αφορά την αναπηρία και τους ανθρώπους που τη βιώνουν, δυστυχώς, ορίστηκε με όρους ιατρικούς. Για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή, οι άνθρωποι με αναπηρία θεωρούνταν κοινωνικά, πολιτικά,
νομικά και εξακολουθούν, αυτό είναι το κυρίαρχο, διεθνώς και στη χώρα μας, στην νομοθεσία που διέπει τα δικά μας δικαιώματα. Ορίστηκαν ως ασθενείς, η αναπηρία ορίστηκε ως ασθένεια, μονοδιάστατα ως βλάβη, και οι άνθρωποι που τη βιώνουν στην καλύτερη, επαναλαμβάνω και στην κοινωνία και στα ΜΜΕ και στους θεσμικούς παράγοντες, θεωρούνται ως άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν την προσωπική τους τραγωδία και έχουν ανάγκη ίκτου, συμπόνιας, φροντίδας και προδέρμα. Επειδή νομοθεσία κάνουμε και με τις λέξεις, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο μας πήγε τραγικά πίσω. Καταρχάς, ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως είναι ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι, καταρχάς, πήραμε μια ομάδα ανθρώπων, ανθρώπινες ψυχές, και τις βάλαμε σε ένα πλαίσιο των ειδικών αναγκών. Λες και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γενικές ανάγκες και είμαστε κι εμείς οι οποίοι έχουμε ειδικές ανάγκες, επειδή τυχαίνει να είμαστε ανάπηροι. Το οποίο δεν το επιλέξαμε κιόλας. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα να το έχεις, να έχεις επιλέξει κάποια διακριτότητα, ας πούμε, έτσι, κανένα πρόβλημα. Αυτός ο ετεροπροσδιορισμός οδήγησε σε νομοθεσίες, εν καιρό, οι οποίες είχαν ως βάση τους την αποθεραπεία, την αποκατάσταση, τη θεραπεία, την απαλλαγή από αυτό το οποίο είναι ξένο. Και την κανονικοποίηση. Η ιατρικοποίηση όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία, κοινωνικά, θα πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι είναι ανάπηρος και μετά να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Και αυτό διότι παντού μας κυνηγάει μία γνωμάτευση ή μία πραγματογνωμοσύνη. Και οι κυρίες που έχουν ασχοληθεί. Παντού. Που έχουν ασχοληθεί με τις ποινικές υποθέσεις, κυρία Τσουκαλά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οπουδήποτε έχεις να κάνεις με αναπηρία, πάντα βρίσκεις ένα γιατρό μπροστά σου. Αυτό είναι θεσμικό ζήτημα. Θα μπορούσε να λυθεί. Μία χαρακτηριστική τέτοια υπόθεση ιατρικοποίησης, φετινή, του 2014, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, αν την έχετε παρακολουθήσει, ήταν υπόθεση ενός μαθητή ανήλικου, έτσι εννοείται, με αυτισμό, ο οποίος πήγαινε. Ο αυτισμός είναι ένα πάρα πολύ ευρύ φάσμα. Κάνω μία παρένθεση. Για το διαμερικάνικο σύστημα θεωρείται νευροβιολογική διαταραχή, με το οποίο εγώ συμφωνώ και πάρα πολύ. Άλλοι, για τη WHO, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θεωρείται ψυχιατρική διαταραχή, ψυχιατρική εμπειρία. Λοιπόν, αυτός ο μαθητής, ενώ πήγαινε στο σχολείο του κανονικά, θεωρήθηκε ότι διαταράζει την κοινή ειρήνη, ότι προφανώς είναι ευλαπτικός και προς τον εαυτό του, κανείς δεν ξέρει τα κριτήρια και βρέθηκε στο ψυχιατρίο. Σε αυτό το περιστατικό υπήρξε καταγγελία, υπήρξε μάλλον δημοσιοποίηση από έναν καθηγητή του, καθηγητή φυσικής αγωγής, ο οποίος έγραψε μια επιστολή, σας προκαλώ και σας προσκαλώ να την αναζητήσετε και διαδικτυακά. Θα σας στείλω. Με τίτλο «Αγαπητέ μαθητή μου». Και ο οποίος στην ουσία έβαζε αυτό ακριβώς το κομμάτι της ιατρικοποίησης, το πώς ένας άνθρωπος που πέρασε ένα κατόφλι για να εκπαιδευτεί, κατέληξε στα δεσμά του ψυχιατρίου. Ο δεύτερος άξονας, όπως σας είπα, είναι η ιδρυματοποίηση. Για να μην σας κουράσω, θα περάσω κατευθείαν σε παράδειγμα ιδρυματοποίησης. Υπόθεση Λεχενών και ΠΕΠ. Σοβαρότατη υπόθεση. Σοβαρότατη υπόθεση, θα το ξαναπώ. Ναι, η χαρά μου είναι να την εξηγήσω. Θα εξηγήσω τι είναι για το ΚΕΠΕΠ Λεχενών, για όσους δεν τη γνωρίζουν. Το ΚΕΠΕΠ Λεχενών είναι μια μονάδα κοινωνικής φροντίδας, είναι ένα ίδρυμα, το οποίο φιλοξενεί παιδιά, βρίσκεται στα Λεχενά, στην Αχαΐα, και κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, όπως σε πάρα πολλές ιδρυματικές δομές, και στο ΚΕΠΕΠ Λεχενών πήγαν κάποιοι εθελοντές και εθελόντριες να κάνουν τη δουλειά τους, να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν το εκεί πραγματοποιούμενο και διαλαμβανόμενο έργο. Και είδανε καταστάσεις οι οποίες δεν περιγράφονται. Παραπέμπουν σε βασανιστήρια,
με βάση αυτά τα οποία το οριζόμενα από την CPT. Τα παιδιά είναι σε κουβούκλια, ήταν δεμένα δηλαδή, σε κουβούκλια, σε κρεβάτια τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή έχουν επιτύχει, ας πούμε, γύρω-γύρω, σαν κρεβάτια κλειδιά. Δεμένα, με αφόρητη δυσοσμία, μία κατάσταση τραγική. Αυτό σε μία από τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας, η οποία έτυχε να δημοσιοποιηθεί από μία καταγγελία εθελοντών και εθελοντριών. Πήγε ο συνήγορος του πολίτη. Έβγαλε πόρισμα. Γίνανε τα Special Olympics, η αντίφαση, το 2011, πότε γίνανε τα Special Olympics, δεν θυμάμαι κιόλας, αρχίζω να γερνάω. Το 2011 ήρθε πάλι, υπογράψαμε εκκλήσεις. Και συμβαίνει το εξής. Ενώ προφανώς και έχει κινηθεί και μία, ας πούμε, εισαγγελική και ποινική διαδικασία, προσωπικά δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να σας πω πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία και τι κάνει κτλ. Διαβάσαμε στην έκθεση το αμύθιτο ότι μέσα σε όλα, στην έκκληση, συγγνώμη, στο petition που υπογράψαμε όλοι, και εγώ μέσα σε αυτούς, να προσληφθεί και επιπλέον προσωπικό. Σε πρώτο ενικό. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα πω να μην προσληφθεί επιπλέον προσωπικό. Αλλά όταν έχεις μία τέτοια βάσανο, λυπάμαι, αλλά πολιτικά η λύση δεν είναι φέρτε παραπάνω ανθρώπους για να συνεχιστεί το κολαστήριο. Έτσι. Κατά την ταπεινότατη γνώμη μου, ήταν λάθος. Ή θα είσαι από εδώ, ή θα είσαι από εκεί. Αν θες να είσαι στη μέση, κάνεις άλλα πράγματα διαμαρτυρίας. Άλλο παράδειγμα δραματοποίησης, οι ακούσιες νοσηλείες σε ψυχιατρικά καταστήματα. Οι όροι με τους οποίους εισάγονται οι άνθρωποι με ψυχιατρική εμπειρία, με εισαγγελικές παραγγελίες, συνήθως από το συγγενικό περιβάλλον, με κριτήρια αόριστα στην νομοθεσία, δημιουργούν πάρα πολύ σοβαρά κενά και αμφιβολίες εφαρμογής ως προς την δικαιότητά τους. Εδώ υπάρχει και μία υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπόθεση Βενιός κατά Ελλάδος, η οποία αφορούσε αυτό το θέμα του αυθαίρετου εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα. Θα πρέπει να σας πω ότι η χώρα μας έχει πενταπλάσιο στατιστικά ή δωδεκαπλάσιο μάλλον στατιστικά ποσοστό εισαγών. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, στις υπόλοιπες χώρες είναι 7%, εμείς εδώ έχουμε ένα 35%, ας πούμε, εισαγωγή σε ψυχιατρικά καταστήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί συγκεκριμένοι λόγοι που συμβαίνει αυτό. Καταρχάς, βοηθάει ο νόμος. Έτσι είναι πάρα πολύ χαλαρός. Επίσης, είναι μια εύκολη λύση. Επίσης, δεν αυτοεκπροσωπούνται πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι με ψυχιατρική εμπειρία. Και εικόνες από τα ψυχιατρικά καταστήματα, δηλαδή ανοίγει η πόρτα, ανοίγει η θύρα και εικόνες από τα ψυχιατρικά καταστήματα είναι προφανώς εικόνες ιδρυματοποίησης. Μέσα σε όλο αυτό θα προσθεθεί και η μη αποασυλοποίηση, η οποία μέχρι σήμερα δεν ήρθε ποτέ, δεν έχει έρθει ποτέ, ή εάν έρθει, αυτή τη στιγμή θα έρθει πάρα πολύ βία. Του στυλ παίρνουμε ανθρώπους, τους πάμε κάπου αλλού, οι κοινοτικές δομές πρέπει να ελεγχθούν που θα τους υποδεχθούν αν πληρούν τα στάνταρτς που ορίζει η διεθνή νομοθεσία, γιατί υπάρχουν για αυτά προδιαγραφές, ευρωπαϊκές κυρίως, και όχι μόνο, και από τον ΟΗΕ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα της ιδρυματοποίησης, για να το κλείσω, είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ταμπού να το συζητήσουμε. Τεράστιο. Δηλαδή, εγώ όσες φορές έχω πάει με υλικό να κάνω παρουσιάσεις και να δείξω κείμενα, να πω αυτό βιωματικά, ο άνθρωπος με αναπηρία, τι ζει, ας πούμε, κτλ. Μου λένε, εντάξει, μην μπούμε για τα ιδρύματα τώρα. Έχουν και αυτά ένα ρόλο. Το τρίτο κομμάτι, ο τρίτος άξονας, είναι η θυματοποίηση.
των ανθρώπων με αναπηρία. Δύο χαρακτηριστικές υποθέσεις. Η μία δεν είναι γνωστή, είναι υπόθεση την οποία την γνωρίζω προσωπικά, δυστυχώς δεν έχει καταγγελθεί. Η πρώτη υπόθεση είναι γυναίκας με αναπηρία, η οποία και αυτή μπορεί να τη γνωρίζετε, είναι πολύ πρόσφατη, μέσα στο 2014. Γενικά το 2014 ήταν καταπληκτικό. Ναι, ήταν καταπληκτικό. Είχαμε και δύο μικρές νίκες τουλάχιστον. Θα τις πω και τις μικρές νίκες, μη μου σαγωριές καθόλου. Λοιπόν, χαρά μου. Υπόθεση λοιπόν γυναίκας με αναπηρία, η οποία κρατούνταν έγκλειστη σε σπίτι, στο σπίτι από το οικογενειακό της περιβάλλον, δεμένη, σε έναν χώρο ο οποίος παρέπεπε σε Κωνσταλέξη, η οποία βγήκε πολύ τραυματισμένη, σε μια κατάσταση τραγική. Το πρόβλημα με αυτή την υπόθεση είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε θυματολογική πολιτική παρέμβαση στο πεδίο. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει θυματοποιηθεί, δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό να πεις, ας πούμε, να τον υποστηρίξει, να μπει σε μια διαδικασία, καταρχάς, υποστήριξης ψυχαναλυτικά, ας πούμε. Ή αποκατάστασης, ή των τραυμάτων. Τα τραύματα μπορεί να μην είναι μόνο σωματικά, και εκεί είναι και το πρόβλημα. Ή αρρωγής. Στις δικαστικές, ας πούμε, υποθέσεις, μπορεί, υπάρχουν για κάποιες ομάδες θυμάτων, για να μην τα κάνουμε όλα blender, αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά στους ανθρώπους με αναπηρία, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κενό σοβαρό. Υπάρχει κενό σοβαρό. Καταρχάς, γιατί πολλές φορές δεν αναγνωρίζεται και η θυματοποίηση των ανθρώπων με αναπηρία. Για πάρα πολλούς λόγους. Οι οποίοι συναρτώνται και με την ίδια τη φύση της αναπηρίας που έχει κάποιος άνθρωπος. Θυμήθηκα τώρα, ενώ δεν το έχω κρατήσει εδώ, το οποίο σχετίζεται και με τον προηγούμενο θέμα, ότι μία, ας πούμε, κυρία η οποία κατήγγειλε ότι δέχτηκε βάναυση μεταχείριση σε ψυχιατρία, ότι βγάλαν τρελή. Αυτή η γυναίκα που ήταν θύμα πρέπει να εξεταστεί με ειδικό τρόπο. Άρα τι συζητάμε. Έρχεται κάποιος, ας πούμε, πάει στο πειθαρχικό, πάει στο πειθαρχικό εκεί του ψυχιατρίου, λέει η γυναίκα έχει την τάδε ψυχιατρική, ας πούμε, διαταραχή και δεν μπορούμε να διαγνώσουμε, ας πούμε. Πού είναι οι ειδικοί, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν ειδικοί να την εξετάσουν τέτοιους ανθρώπους. Λίγοι στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν. Λίγοι και λίγες. Οι οποίοι μονίμως τους ξεχνάμε. Ψάχνουμε να βρούμε τον ειδικό του ειδικού. Ο ειδικέ. Γίνονται όλοι ειδικοί. Λοιπόν, η δεύτερη σοβαρή υπόθεση, την οποία το φέρω λίγο βαρέως, γιατί είναι ελαφρώς, ας πούμε, έμεινε λίγο μεταξύ μας, αλλά θα το αναφέρω σαν περιστατικό ανώνυμα. Είχαμε την υπόθεση Κοφού, ο οποίος είχε μια παραβατική, ας πούμε, εμπλοκή, βρέθηκε στην αστυνομία. Δεν κατάλαβε κανένας και καμία, διότι δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση το προσωπικό, το αστυνομικό, ότι είναι κοφός. Νομίζανε ότι ασκεί το δικαίωμα σε σιωπή και τον δίρανε. Ναι. Και ευτυχώς που δεν είναι εδώ μια εξαίρετη διερμηνέας, αγαπημένη μου, δεν θέλω να φέρω το όνομά της, η οποία κάνει δικαστική ερμηνεία και πάλεψε τουλάχιστον στοιχειωδώς να μπει διερμηνέας. Επίσης, ως προς τους κοφούς, το οποίο ισχύει και για τους ανηλίκους, τους φοράνε χειροπέδες. Πώς θα νοηματίσει ένας άνθρωπος αν του βάλεις χειροπέδες? Δηλαδή, το απολύτως λογικό. Μιλάμε για το απολύτως λογικό αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι φοβερή άγνοια, ενδεικνύουν φοβερή άγνοια για τα στοιχειώδη όσον αφορά στους ανθρώπους με αναπηρία. Λοιπόν, και ο τελευταίος άξονας είναι ο θεσμικός ρατσισμός. Εδώ μπορεί ο πυρήνας να ανοίξει πάρα πολύ. Θεσμικός ρατσισμός είναι νομοθετική διάκριση, διάκριση εκ του νόμου. Σημαίνει ο νομοθέτης έρχεται και για κάποιους λόγους, πολιτικούς συνήθως ή πελατειακούς, αποκλείει τους ανθρώπους με αναπηρία. Αυτό μπορεί να γίνει είτε άμεσα, είτε στο επίπεδο της ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου, δηλαδή να αφήνει παράθυρα. Λοιπόν, θεσμικός ρατσισμός. Παράδειγμα πρώτο, η περιπέτειος του αντιρατσιστικού νόμου σχεδίου. Λοιπόν, το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο έχει λίγο πλάκα, διότι αρχικά δεν είχε συμπεριληφθεί η αναπηρία μέσα στις θεματοποιούμενες ομάδες. Ούτε καν.
Δεν, οι επίσημοι φορεί, οι φορείς αναπηρικοί δεν θέλησαν να εμπλακούν στο διάλογο, δεν τους ενδιέφερε. Τους ενδιαφέρουν άλλα θέματα που έχουν χρηματοδότηση. Και, εν πάση περιπτώσει, παρότι και ιστορικά, οι άνθρωποι με αναπηρία, πέρα από τους Ναζί δηλαδή, που ήταν οι πρώτοι που τους επιβλήθηκε η τελική λύση εκεί, ίσως ψυχιατρικά, στους ανθρώπους με ψυχιατρική εμπειρία, πιο πίσω ακόμα έχουμε και το ιστορικό της Αμερικής, ας πούμε, που στις αρχές του 20ου αιώνα γινόντουσαν πειράματα, γινόντουσαν στηρώσεις, εκεί με την Ευγονική, το κίνημα της Ευγονικής γεννήθηκε στην Αμερική. Θέλω να πω ότι και ιστορικά είχαμε μία θέση στο αντιρατσιστικό. Κοινωνικά είχαμε, διότι στην οικολογική πτέρυγα της Χρυσής Αυγής θέλανε να μας στείλουν, ξέρετε τώρα, εκεί που όλοι γνωρίζουμε, γιατί κοστίζουμε πολύ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν μία μικρή νίκη που είχαμε φέτος, λοιπόν, η μεγάλη νίκη, κατά τη γνώμη μου. Πέρασε η αναπηρία μαζί με την ταυτότητα φύλου στο αντιρατσιστικό, στην ειδική υπόσταση, στην κυρίως ειδική υπόσταση που λέμε για την υποκίνηση, ρατσιστική βία κτλ. Και επίσης το ρατσιστικό κίνητρο του ποινικού κώδικα. 87α. 79. Ναι. Ναι. Το άρθρο 79. Άρθρο 79. Τα κίνητρα. Τα κίνητρα, ναι. Παράδειγμα δεύτερο. Θεσμικού ρατσισμού. Ειδική αγωγή. Ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση υπό όρους. Μεσολαβούν επιτροπές, κρίνουν, αξιολογούν και βρίσκονται μαθητές με αναπηρία που καταρχήν εκ του νόμου, με βάση την ειδική νομοθεσία του 1969 και με βάση το Σύνταγμα, έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν στα γενικά σχολεία, βρίσκονται ξαφνικά σε σχολεία γκέτα. Επίσης, βρίσκονται στα γενικά σχολεία χωρίς καμία υποστήριξη. Άρα, επιστρέφουν πάλι στα ειδικά σχολεία. Και είμαστε σε μια περιστρεφόμενη κερκόποτα γενικώς. Επειδή το θέμα της ειδικής αγωγής το έχω χειριστεί και ερευνητικά και έχω πάρα πολλά να πω, δεν θα τα πω. Ελπίζω σε μια επόμενη, ναι, συνέβρεση, συνάντηση. Τελευταίο παράδειγμα θεσμικού ρατσισμού. Εντάξει, τώρα αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα μπορεί να σας φανεί πάρα πολύ light, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Προσωπικά θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι light. Αποκλεισμός των ανθρώπων με αναπηρία από τις δραματικές σχολές. Είναι τραγικό. Δηλαδή, άλλος είναι να κάνει τέχνη, να γίνει ηθοποιός και αποκλείεται. Από ένα νόμο του. Ναι, είναι. Εντάξει, ναι, είναι ο 470 του 83 είναι βασικά. Ναι, αλλά είχε μείνει, είναι, αφορά την λειτουργία των δραματικών σχολών. Εν πάση περιπτώσει, γενικά, στο κομμάτι θεσμικός ρατσισμός, όποια τύχη και να υψώνονται, μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν ενδυνάμει θεσμικό ρατσισμό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ανοιχτό το πεδίο της συζήτησης. Γιατί αυτές και πολλές άλλες υποθέσεις δεν έχουν καταγγελθεί, ή μάλλον το ερώτημα είναι αν έχουν καταγγελθεί. Καταρχάς, πολλές φορές γίνονται καταγγελίες, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την πορεία των υποθέσεων. Δεν τη μαθαίνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποσύρονται, δεν προχωράνε. Σας ανέφερα και κάποια παραδείγματα. Το κεντρικό πρόβλημα όσον αφορά στους ανθρώπους με αναπηρία, όχι όλες τις αναπηρίες, αλλά είναι πολύ βασικό, είναι η μη αυτοεκπροσώπηση. Καταρχάς, δηλαδή υπάρχουν μορφές αναπηρίας, όπως είναι η νοητική, η βαριά νοητική αναπηρία, ο αυτισμός, βαρύς αυτισμός, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, πολλαπλές αναπηρίες, οι οποίες δεν μπορούν να αυτοεκπροσωπηθούν. Αυτό δημιουργεί ζητήματα. Υπάρχουν πατερναλισμοί, αμφισβητείται το ίδιο το θύμα, ο ίδιος που έχει επιβιώσει από μια κατάσταση, ή αν είναι μάρτυρας κτλ. Το άλλο πάρα πολύ βασικό πρόβλημα είναι ότι η δικαιοσύνη δεν είναι προσβάσιμη. Όσον αφορά, ας πούμε, το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας δεν έχει δημιουργήσει προσβάσιμη φόρμα, δηλαδή το λέω με πάσα ειλικρίνεια αυτό, τον προσβάσιμη φόρμα για να μπορούν να καταγγέλλονται ρατσιστικά εγκλήματα. Δηλαδή, εμένα και να μου την πέσει κάποιος στον δρόμο, λέμε τώρα, έτσι, και να θέλω να πάω να πω σε μια μη κυβερνητική οργάνωση ότι μου συνέβη αυτό, θέλω τη βοήθεια σας, ας πούμε, δεν είναι διαμορφωμένο το πλαίσιο ώστε να το καταγγείλω. Τώρα μιλάμε για το αντιρατσιστικό, έτσι, που το τρέχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πού να ξεκινήσουμε να μιλάμε για άλλα ζητήματα. Λοιπόν,
η δικαιοσύνη και οι φορείς της απονομής δικαιοσύνης δεν είναι προσβάσιμοι. Αυτό είναι το δεύτερο, ας πούμε, πάρα πολύ. Και το τρίτο, ότι. Να με συγχωρνάνε και οι κυρίες, δεν θέλω να το εξειδικεύσω, αλλά γενικά δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση ούτε του νομικού κόσμου των δικηγόρων. Βαθιά άγνοια. Εγώ ήμουν δικηγόρος, ευτυχώς για τη δικηγορία και για μένα παραιτήθηκα. Δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε αυτό, οι αστυνομικοί, εν πάση περιπτώσει το εν γέννη υποστηρικτικό προσωπικό. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και κλείνοντας, απλώς ήθελα να σας πω ότι είχα διαλέξει ένα βίντεο να δούμε εδώ, το οποίο δεν κατέστη δυνατό, διότι εγώ δεν μπορώ να κατεβάσω βίντεο, δεν το ξέρω ακόμα, ενώ είμαι γκατζετάκια, ας πούμε, δεν το, αυτό με το να κατεβάζεις βίντεο από τα YouTube δεν το έχω. Το οποίο αφορούσε περίπτωση αστυνομικής βίας σε βάρος ενός ανθρώπου με αναπηρία. Είναι πολύ γνωστή υπόθεση. Νομίζω το 2010 είχε γίνει αυτό, στο Λονδίνο. Τζόντι Μ. Σάιντερ. Ναι. Λοιπόν, το ιστολόγιο του, σας το λέω απλώς για να σας παραπέμψω, λέγεται Live on Wheels. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί αμαξίδιο. Life on Wheels, ναι. Σε ρόδες, ναι. Λόγω του wheelchair, ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος μόνο αποφάσισε να πάει, να σας το πω τώρα περιγραφικά, σε μία πορεία που γινόταν για τα πανεπιστήμια στην Αγγλία. Αριστερός άνθρωπος. Και λέει, θα πάω να συμπαρασταθώ, ας πούμε, στο πλαίσιο. Εν τω μεταξύ, το αγγλικό αναπηρικό κίνημα είναι πάρα πολύ προωθημένο. Σας κάνω τώρα μια παρένθεση. Και εξ αριστερών. Προωθημένο πάρα πολύ. Και έχουμε και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι είναι ακαδημαϊκούς με αναπηρία εννοώ, οι οποίοι έχουν και πολιτικό λόγο και είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Και πάει ο άνθρωπος στην πορεία και τον τραβήξαν από το αμαξίδιο, τον ρίξανε κάτω και επίσης τον χτυπήσανε και με blog. Αυτό δημοσιοποιήθηκε ιντερνετικά και κάποια στιγμή βρέθηκε στο BBC, λοιπόν, να δίνει αυτή τη συνέντευξη, την οποία δεν κατορθώσαμε τώρα εδώ να δούμε. Μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube. Το δικάζει κανονικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δύο είναι τα πιο κεντρικά. Τώρα, συγγνώμη που κάνω και σχολιασμό, αισθάνομαι σαν τον Εμίλιο Λιάτσο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείτε να το δείτε. Ευτυχώς, ναι. Δύο ήταν. Κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, πάνω σε συνέντευξη, λέει, εγώ προσωπικά, λέει ο Τζόντι, ο αγαπημένος μας, εγώ θεωρώ ότι είμαι ισότιμος. Τον εαυτό μου θεωρώ ότι είμαι ισότιμος, αλλά στα αλήθεια, πόσο επικίνδυνος μπορεί να θεωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται σε αναπηρική καρέκλα και τον χτυπήσανε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι πολύ, έχει δουλέψει πολύ βαθιά μέσα του για να το. Τα όρια του, την αυτοεικόνα του την είχε δουλέψει πάρα πολύ. Α, θα σας πω στο τέλος. Κάτι που τώρα έτσι παρεκβατικά θυμήθηκα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι κάποια στιγμή λέει στον παρουσιαστή, μα τα αλήθεια, κατηγορείτε τα θύματα της βίας για τη βία. Αρχίζει λοιπόν, φουντώνει η συζήτηση, αρχίζει και του λέει, πείτε μας, θα τα καταγγείλετε, θα το καταγγείλω αύριο. Και το σημαντικό λέει, είναι οι άνθρωποι λέει, που κάνανε διαδήλωση κτλ. Τέλος πάντων, αρχίζει, γίνεται μια μανούρα, ελαφρώς, τον ειρωνεύεται ο παρουσιαστής και λέει, έτσι όπως το παρουσιάζεται, λέει, έτσι παρουσιάζεται και τα θέματα των Πανελλαστινίων. Οπότε με το που ακούει ο παρουσιαστής Παλαιστινίου, του λέει, μη μας τα πρίζεις για τους Παλαιστινίους, πες μας τώρα θα το καταγγείλει στην αστυνομία. Και του λέει ο Τζόντι, θα το καταγγείλω, του λέει, αύριο. Θα το καταγγείλω αύριο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου, είχε γίνει μια φοβερή, έγινε και υποτιτλισμός ελληνικά. Ήθελα να σας το ελαφρύνω λίγο και να πω ότι εγώ σήμερα κατάφερα να το δω αυτό το βίντεο, διότι ανακάλυψα ότι ξαφνικά ο αναγνώστης οθόνης που χρησιμοποιώ διαβάζει τους υπότιτλους στο YouTube. Οπότε μέσα στη χαρά μου δεν το έφερα, δεν μπορούσα να το κατεβάσω μετά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας και κλείνω, και ελπίζω να μην βγήκα εκτός χρόνου πολύ. Θέλουμε ανθρώπους σαν τον Τζόντι, οπωσδήποτε, για ένα κίνημα από τα κάτω. Θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα στην κριτική. Κριτική σημαίνει αμφισβήτηση και αυτή η αμφισβήτηση χωράει και για τους ανθρώπους με αναπηρία, όσο υποτελείς και αν είναι και όσο στερεοτυπικά και αν τους έχουμε στο μυαλό μας ως ό,τι τους έχουμε. Γιατί δεν είμαστε όλοι απαλλαγμένοι προκαταλήψεων, προφανώς, έτσι.
Και εγώ δεν είμαι απαλλαγμένη από καταλήψεων. Και ο καθένας μας. Και επίσης έχουμε ένα δικαίωμα διεκδίκησης, το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε να το ασκήσουμε όλοι μαζί και όλες μαζί χωρίς διαχωριστικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.